Σε αυτό το βίντεο θα περιηγηθούμε στη σελίδα διαχείρισης του Wi-Fi router ZTE MF297D και θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα δικτύου SSID, τον κωδικό πρόσβασης καθώς και το κανάλι του Wi-Fi για βέλτιστη απόδοση. Μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούμε, πληκτρολογούμε 192.168.1.1. Εισάγουμε τον κωδικό Admin Password, ο οποίος αναγράφεται στο σχετικό αυτοκόλλητο στη βάση της συσκευής και πατάμε Σύνδεση. Εμφανίζονται οι βασικές ρυθμίσεις, όπου έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τα στοιχεία του Wi-Fi. Το συγκεκριμένο router εκπέμπει σε δύο μπάντες Wi-Fi στα 2,4 GHz και στα 5 GHz. Υπάρχει η δυνατότητα οι δύο μπάντες να έχουν τα ίδια στοιχεία πρόσβασης, όνομα δικτύου και κωδικό. Προτείνεται όμως να ορίσουμε διαφορετικό όνομα δικτύου SSID για να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε κατά τη χρήση. Για την πρώτη περίπτωση θα αφήσουμε τσεκαρισμένη την επιλογή Ενεργοποίηση. Με αποτέλεσμα, όποια αλλαγή κάνουμε σε όνομα δικτύου και κωδικό πρόσβασης να ισχύει και για τις δύο μπάντες Wi-Fi. Επιλέγοντας Απενεργοποίηση, τις διαχωρίζουμε και εμφανίζονται οι βασικές ρυθμίσεις και για τα 5 GHz. Στο πεδίο Όνομα δικτύου SSID, πληκτρολογούμε το όνομα δικτύου που επιθυμούμε και στο πεδίο Password, κωδικός πρόσβασης, ορίζουμε το νέο κωδικό. Στο σημείο αυτό, μπορούμε να ελέγξουμε πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός που έχουμε επιλέξει. Για καταχώρηση πατάμε «Επόμενο» και στην επόμενη εικόνα «Τέλος». Σε περίπτωση που επιθυμούμε να μεταβούμε απευθείας στο κύριο μενού, επιλέγουμε «Παράβλεψη». Πατώντας αριστερά στην επιλογή «Πρόσβαση συσκευής», εμφανίζονται πληροφορίες για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένα στο router. Μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια συσκευή αν το επιθυμούμε. Στην επιλογή «Το router μου» μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε το ίντερνετ πατώντας το κουμπί «On-Off». Επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Wi-Fi», εμφανίζεται το πλήρες μενού με όλες τις ρυθμίσεις. Για βελτίωση του σήματος του Wi-Fi, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγή καναλιού. Επιλέγουμε «Βελτιστοποίηση Wi-Fi» και στη συνέχεια «Σάρωση καναλιού Wi-Fi» και εμφανίζονται τα προτινόμενα κανάλια. Επιλέγουμε το επιθυμητό κανάλι πατώντας το κουμπί «Επιλογή». Για απευθείας αλλαγή καναλιού χωρίς σάρωση, επιλέγουμε «Προχωρημένες ρυθμίσεις» και στο πεδίο «Λειτουργία δικτύου» ορίζουμε το κανάλι της αρεσκίας μας. Τέλος, επιλέγουμε «Εφαρμογή» για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. Στην επιλογή «Πλοήγηση» ενημερωνόμαστε για το συνεχόμενο χρόνο σύνδεσής μας στο ίντερνετ, καθώς και για τον όγκο δεδομένων που μεταφέρονται. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή πατήστε εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κοσμοτέ βρίσκεται στη διάθεσή σας.